Γεια σας. Καταρχήν, ως από το οργανωμένη πρωτοβουλία αλλαγής στους πρόσφυγες, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ. Στην συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας για την κατάσταση, για αυτό που ζουν οι πρόσφυγες κάποιες μέρες στο πέδιο του Άρεως. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι και σε τέλος, μετά την ομιλία όλων των ομιλητών και της ομιλήτριας εδώ, θα γίνουν οι ερωτήσεις σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο πεδίο του Άρεων. Ένα από τα παραδείγματα, φαινόμενα ως συνέπειας μιας μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης και της Ελλάδας. Όλοι αναρωτιόμαστε πώς γίνεται, πώς δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος, πώς βρέθηκαν ξαφνικά εκατοντάδες πρόσφυγες πολέμου. Δεν έχει σημασία οι οικονομικοί και πολιτικοί πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ στο πεδίο του Άρεως, πώς έφτασαν μέχρι εδώ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα τελευταία 10 χρόνια, να ξεκινήσω από τα σύνορα. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί και να ξεπερνάει πλέον 30.000 νεκρούς πρόσφυγες, οικονομικούς και πολιτικούς που προσπαθούν να φτάσουν στην πολιτισμένη Ευρώπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το πόσο, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι πέθαναν, πόσοι άνθρωποι βασανίστηκαν, πόσοι άνθρωποι ξεφτελίστηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα υπόγεια αστυνομικών τμήματων και σε κάθε γωνία αυτής της Ευρώπης, της πολιτισμένης Ευρώπης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Ευρώπη, η πολιτισμένη Ευρώπη, τα δισεκατομμύρια Ευρώπη εξοδεύει στην αυτή την σκανδαλιώτη επιχείρηση Frontex για να προστατεύσει τα σύνορά της από τους φαντασιακούς εχθρούς που είναι οι πρόσφυγες ως συνέπεια της ίδιας πολιτικής της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες οι οποίες στέλνουν πρόσφυγες σε αυτή την Ευρώπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι καταστάσεις επικρατεί στη σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε γωνία και στα κάθε σύνορα αυτής της Ευρώπης. Αυτό το φαινόμενο που βρισκόμαστε κοντά και βλέπουμε όλοι και το είδαμε όλοι, δείχνει και επικεντρώνει όλη την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης και της Ελλάδας. Όταν οι άνθρωποι, εάν καταφέρουν να μην πεθαίνουν, να μην σκοτωθούν στα σύνορα και μπαίνουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται αβοήθητοι, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται εντός του πεδίου του Άρεως. Χωρίς να υπάρχει στοιχειώδη σεβασμό, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδη δικαιώματα, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται και εδώ στο πεδίο του Άρεως. Γυναίκες, παιδιά, μωρά, ασυνόδευτα παιδιά, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς κανένα στοιχειώδη ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που γίνεται εδώ αποδεικνύει την πλήρη απουσία των κρατικών μηχανισμών για να μπορέσει να τους παρέχει τη στοιχειώδη βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ως αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, αυτόρμητα δράσαμε, αυτόρμητα βρεθήκαμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε όχι να αντικαταστήσουμε κανενός μηχανισμού κρατικού και ευρωπαϊκού, αλλά για να δώσουμε στοιχειώδη αλληλεγγύη, όχι φιλανθρωπία, αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ
για να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα πιάτο φαΐ να φάνε, να τους παρέχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να τους παρέχουμε τις στοιχειώδεις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτοί οι πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ στο Παιδείο του Άριος, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έχουν ανάγκες, έχουν δικαίωμα προστασίας και έχουν δικαίωμα να έχουν όλα τα στοιχειώδη δικαιώματα και τις προστασία που πρέπει να έχουν. Επειδή όμως η απουσία του κρατικού μηχανισμού, η απουσία όλων αυτών των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δίνει τίποτα, αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα φαινόμενα δημιουργούνται και στο Παιδείο του Άριος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουν οι επόμενοι ομιλητές και ομιλήτριες. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Αζίς, ο οποίος θα πει το πώς οργανώθηκε η κουζίνα που καθημερινά βρίσκεται εδώ και παίρνει φαγητά για τους πρόσφυγες και τα μαθήματα του. Γεια σας. Εμείς είμαστε σιώματα κουζίνας. Από τώρα είμαστε σε δύο εβδομάδες τώρα που μαγειρεύουμε κάθε μέρα για τους πρόσφυγες που είναι εδώ στο Παιδείο του Άριος. Έχουμε μια ομάδα 5-6 άτομα που μαγειρεύουμε κάθε μέρα πρωινό, που βάλουμε κάθε μέρα πρωινό και μεσημεριανό. Που κάνουμε κάθε μέρα πρωινό και μεσημεριανό. Και να ξέρουμε ό,τι κάνουμε όσο μπορούμε για να μην πεινάνε οι άνθρωποι που μένουν εδώ στο Παιδείο του Άριος. Και μέσα στο ζέστο, σε ζέστη πάρα πολύ ζέστο στην κουζίνα. Δεν βαρύθηκαμε ποτέ να κάνουμε όσο μπορούμε, να δώσουμε δύναμη, να δώσουμε βοήθεια όσο μπορούμε. Δύο εβδομάδες μέχρι τώρα είμαστε σε μια πάση που κάναμε περίπου σε 5.000 μερίτες και 242 περίπου. Και έχουμε άλλες συνολική κουζίνα που μας βοηθήσουν πάρα πολύ και μας φέρουν και φαγητά. Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι εύκολο να μαγειρεύεις. Αν κάνεις 40 βαθμούς έξω, στην κουζίνα μπορεί να πάει 45 βαθμούς μέσα. Και είμαστε εκεί το πρωί, 8.30 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Αυτά είναι η ομάδα κουζίνα. Τι άλλο. Ναι, και το πρωί να το κάνουμε αυτό που λέμε. Ακόμα είμαστε σε 300 λίτρα τσάι κάθε μέρα από δύο εβδομάδες μέχρι τώρα περίπου που φέραμε εδώ. Και η ομάδα που μεταφέρουν τα πρωινά που κάνουν μια μεγάλη δουλειά που μας βοηθήσουν και στην κουζίνα και όλα αυτά. Κάναμε μια μεγάλη δουλειά που λέω μπράβο σας σε όλες οι ομάδες που υπάρχουν που δεν βαρύθηκαν πότε να κάνουν οι δουλειές σας. Η ομάδα που έχουμε εδώ ο ιατρός θα τον άφησε να μιλήσει και αυτός. Αυτό πρέπει να μάθαινε στην κουζίνα ότι κάνουμε πάρα πολύ, πάρα μια μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά σας ζέστο. Ευχαριστώ. Χαίρετε και από μένα. Είναι η πιο πρωτότυπη συνέλευση στην οποία έχω συμμετάσχει, οπότε θα μου συγχωρήσετε λιγάκι και το track. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν, θα υποθούν. Καταρχάς αυτή τη στιγμή εγώ εκπροσωπώ την ομάδα υγείας της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης και θα μιλήσω και για την υγεία και για την καθαριότητα, θέματα συναφή ούτως ή άλλως, εκφύσεως. Ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά την προηγούμενη Τρίτη, 8 μέρες πριν, 9 μέρες πριν, και βρήκαμε το χάος, υγειονομικό χάος. Ξεκινήσαμε να καταγράφουμε σκηνή-σκηνή τι ανάγκες υπάρχουν, περισσότερο για να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα υγειονομικό προφίλ και επιδημιολογικό προφίλ.
επειδή δεν στάθηκε ποτέ εφικτό να έχουμε τα ίδια περιστατικά κάθε φορά και τα οποία να είναι καταγεγραμμένα και να είναι σε μια βάση την οποία μπορούμε να γνωρίζουμε, στήσαμε την επόμενη μέρα τη σκηνή, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά κάτω, η οποία στήθηκε από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης και την Ομάδα Υγείας και όχι από το Κελπνό. Αυτή η Ομάδα Υγείας στελεχώθηκε, τουλάχιστον ως προς τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, από την αρχή, από την αυτοοργανωμένη δομή υγείας εξ αρχείων, και κατόπιν πλαισιώθηκε και επανδρώθηκε από αλληλέγγυους οι οποίοι έρχονται και προσφέρουν βοήθεια στους γιατρούς. Αλληλέγγυους γιατρούς οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά, παίρνοντας ένα απλό τηλέφωνο, και έχουν κάνει άπειρες βάρδιες. Από φοιτητές ιατρικής, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων σαν κανονικοί γιατροί και ακόμα καλύτερα. Και φυσικά από κόσμο ο οποίος βρίσκεται στο φαρμακείο, ταξινόμησε την πληθώρα φαρμάκων που δεχόμαστε καθημερινά και παρέχουν ανά πάσα στιγμή φαρμακευτική κάλυψη στις ανάγκες που έχουμε εδώ πέρα. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε τα παράλληλα ήταν να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια στάνταρ διατροφικά ώστε να καταπολεμήσουμε και να χτυπήσουμε τις επιδημιολογίες οι οποίες έρχονται εδώ πέρα, που είναι διάρειες κυρίως και λοιμώξεις του αναπνευστικού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την κουζίνα. Δώσαμε ένα διαιτολόγιο το οποίο είναι καθημερινό και πάγιο και θεωρούμε ότι αυτές τις μέρες καταφέραμε να περιορίσουμε πάρα πολύ τις διάρειες και στα μικρά παιδιά και στους ενήλικες. Συνεργαστήκαμε και με την ομάδα καθαριότητας. Εδώ να πω κάποια πράγματα από την ίδια την ομάδα καθαριότητας, την οποία βέβαια δεν εκπροσωπώ, αλλά παρόλα αυτά θα μιλήσω για αυτήν. Μου έχει δώσει δηλαδή την εντολή να μιλήσω. Η ομάδα καθαριότητας τι αντιμετώπισε? Κομπικά προβλήματα χώρου, τα οποία σχετίζονται με την υγειονομική κατάσταση εδώ πέρα. Τουαλέτες άθλιες και δύο μόνο. Λιμνάζοντα νερά, κουνούπια. Το κράτος για 8 μέρες δεν είχε αξιωθεί να βάλει κάδους έξω στον Πανελλήνιο απ' έξω για να μπορούμε να πετάμε τα σκουπίδια. Η μετακομιδή των σκουπιδιών από το χώρο εδώ πέρα προς τα έξω γινόταν με το Δήμο, αλλά πολύ περιστασιακά. Για 9 μέρες οι τουαλέτες για 500 άτομα ήταν μόνο 2. Αυτό καταλαβαίνετε τι μπορεί να συνεπάγεται για το υγειονομικό προφίλ του πληθυσμού εδώ πέρα και για το τι κίνδυνοι υπάρχουν. Το κράτος αδιαφόρησε. Η ομάδα καθαριότητας αποτελείται από 15 άτομα, αρχικά 15 άτομα, τα οποία έρχονται 2 φορές, πρωί και βράδυ, κάθε μέρα και καθαρίζουν το χώρο. Ακριβώς επειδή είμαστε αλληλέγγυοι και όχι φιλάνθρωποι, εμπλέξαμε σε δραστηριότητα καθαρισμού φυσικά και τους ίδιους τους πρόσφυγες οι οποίοι είναι εδώ. Και οι άνθρωποι αυτοί με πολύ χαρά συμμετείχαν, έπαιρναν γάντια και σακούλες και καθάριζαν εδώ το χώρο. Ούτως ή άλλως είδαν ότι εδώ πέρα πρέπει να βρουν τον τρόπο να επιβιώσουν και μόνοι τους. Γιατί δεν υπήρχε παρά μόνο η ομάδα αλληλεγγύης, πρωτοβουλία αλληλεγγύης εδώ πέρα, η οποία δεν μπορεί να είναι 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα, έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και τις αντοχές που έχουμε. Η ομάδα καθαριότητας έκανε και κάποιες τεχνικές εργασίες, όπως το να φτιάξει ντους για τους ανθρώπους αυτούς να πλένονται και να βάλει και μια λινάτσα ώστε να είναι προστατευμένα τα ντους. Οτιδήποτε μπορείτε να δείτε σε υποδομή έχει γίνει καθαριότητας, έχει γίνει από αυτούς τους ανθρώπους και από κανέναν άλλο. Τα περιστατικά αναφέρθηκα πολύ αδρά στο τι μας απασχόλησε και τι μας απασχολεί. Είχαμε και κάποια επίγοντα περιστατικά τα οποία τα στείλαμε αναγκαστικά στο νοσοκομείο. Και προσοχή, αρκετές φορές με δικά μας μέσα. Τις περισσότερες φορές, αν δεν ήταν κάτι επίγον, ώστε να φωνάξουμε το ΕΚΑΒ, τα στέλναμε με δικά μας μέσα. Ερχόμασταν από την πρωτοβουλία με δικά μας αυτοκίνητα, παίρναμε έναν μεταφραστή, έναν συνοδό και μεταφέραμε τους ανθρώπους στο νοσοκομείο. Ως προς το χώρο τον οποίο κατέλαβε εδώ πέρα κρατική δομή. Εμείς καταρχάς έχουμε εδώ πέρα 2 βάρδιες, 10 με 1 το πρωί και 6 με 8 το βράδυ, όπου αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον 50 περιστατικά ενηλίκους και παιδιά αναβάρδια. Το Κελπνό
ήρθε 5 με 6 φορές, τις 3 με έναν μόνο νοσηλευτή. Επιτρέψτε μου την ηρωνία, πήγαιναν στο Κελπνό και τους ρώταγαν χρειάζονται κάτι από εμάς και όχι το αντίθετο. Αυτό δείχνει και το μέγεθος του πράγματος. Και το Υπουργείο Υγείας μια φορά συνέδραμε με 2 γιατρούς, οι οποίοι αποσπάστηκαν από τις βάρδιές τους και ήρθαν από την εφημερία τους και ήρθαν εδώ. Μάλιστα, μια παιδίατρος του Κερκνό ήρθε μέσα στη δική μας σκηνή και επιχείρησε. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά οι ώρες που κάθεται εδώ πέρα το Κερκνό είναι 1,5 με 2 ώρες το μάξιμου. Μερικές φορές φεύγουν και πάνω στη μισή ώρα ή πάνω στη μία ώρα. Ούτως ή άλλως, αν είναι μόνο ένας νοσηλευτής, δεν μπορείς να παράσχεις μεγάλη βοήθεια στον κόσμο. Δεν κατηγορώ ούτε προσωπικά ούτε σαν ομάδα υγείας επουδενή τους ανθρώπους του Κερκνό σαν άτομα. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά από πίσω δεν έχουν ουδέμια κάλυψη. Και μια και αναφερθήκαμε και στο κράτος. Θα έπρεπε το κράτος να έχει βγάλει μια εγκύκλιο, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το πεδίο του Άρεως, που μεταφέρονται με δικά μας μεταφορικά έξοδα, να μπορούν να κάνουν δωρεάν εξετάσεις. Μία έγκυος, η οποία είχε πόνους, έπρεπε να ελεγχθεί και πήγε στο Αλεξάνδρα. Έκανε μια εξέταση, η οποία κόστησε 73 ευρώ. Την πληρώσαμε εμείς φυσικά. Όχι φυσικά από την τσέπη μας, εννοείται, από συνδρομές αλληλέγγυων ανθρώπων που μας έχουν στείλει και χρήματα. Το Κελπνό είναι κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Το Κελπνό δεν έκανε ούτε έλεγχο, ούτε συμμετείχε στην πρόληψη. Δεν έκανε εμβολιασμούς. Δεν έχουν γίνει συστάσεις συστηματικές από το Κελπνό για χρήση αντισηπτικών, για πλύσιμο χεριών και για τη χρήση των τουαλέτων. Αυτό είναι μεγάλη έλλειψη. Την καλύψαμε εμείς, η ομάδα υγείας, της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης, εκ των ενόντων. Γράψαμε συστάσεις στα ελληνικά, τις μεταφράσαμε στη γλώσσα των ανθρώπων αυτών, και τις μοιράσαμε χέρι-χέρι, σκηνή-σκηνή. Και το κάναμε συστηματικά. Αλλιώς, η κατάσταση εδώ πέρα θα ήταν αβίωτη για όλους. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω 2 πράγματα για την επικοινωνιακή κάλυψη των γεγονότων. Εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν 2 γεύματα την ημέρα σε αντίξωες συνθήκες, να έρχεται ο Δήμος Αθηνών και να φέρνει μία φορά για μισή ώρα μερίδες φαγητού και μάλιστα ακατάλληλες διατροφικά σε σχέση με τις συστάσεις που έχουμε βγάλει εδώ πέρα το ιατρικό team, και να υπάρχει μια κάλυψη η οποία να επιτρέπει να βγαίνει προς τα έξω ότι ο Δήμος Αθηναίων τροφοδοτεί το πεδίο του Άρεως. Είναι ψέμα. Και δεν μιλάω για κάτι που δεν έχει δημοσιευθεί. Είναι απαράδεκτο να βγαίνει δημοσίευμα από την Καθημερινή, το οποίο να λέει ότι η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών γίνεται από το Κελπνό. Σας περιέγραψα πριν ποιος ήταν ο ρόλος του Κελπνό στο πεδίο του Άρεως. Υπολογίζω πολύ πρόχειρα ότι το 90% των περιστατικών και παραπάνω ίσως έχουν αντιμετωπιστεί από την ομάδα υγείας της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης. Για μας ήταν πρωταρχική ανάγκη να εμείνουμε στην αλληλεγγύη. Δηλαδή, κατεβάσαμε τις κάμερες. Κάποιοι από εσάς, σας βλέπω και σας θυμάμαι, και είχαμε κάποιες προστριβές ως προς τις κάμερες του ιατρείου. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλαμε κάλυψη του τι γίνεται, γιατί τότε η αλληλεγγύη πάβει να είναι αλληλεγγύη και γίνεται αυτοπροβολή. Όταν έχουμε φτάσει όμως στο σημείο να πρέπει να αντιμετωπίσουμε επικοινωνιακά τέρατα και τερατουργήματα, πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω αυτό το οποίο είμαστε. Γι' αυτό ακριβώς η αλληλεγγύη δεν εξαργυρώνεται με τίποτα, ούτε μπορεί να προσπορήσει πολιτική υπεραξία σε αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει εδώ να κάνουμε. Και αν θέλετε, η αλληλεγγύη μας εδώ πέρα είναι για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, αλλά η όλη
επιχειρησιακή δυνατότητα την οποία αναπτύξαμε όλο αυτό το διάστημα και αναφορικά με την υγεία και αναφορικά με τη διατροφή, με τη διανομή, με την καθαριότητα και με τον πολιτισμό, είναι οδοδείκτης για το πώς μπορούμε στις κρίσιμες μέρες και τα κρίσιμα χρόνια που έρχονται και για την ελληνική κοινωνία να λειτουργήσουμε από τα κάτω. Χωρίς κρατικούς θεσμούς οι οποίοι είναι περιττοί πλέον ή ακόμα και εμπόδια στη λειτουργία μας και να όλοι μαζί και μόνοι μας από κάτω να βάλουμε τις βάσεις ώστε να επιβιώσουμε. Γιατί η κρίση ήρθε εδώ για να μείνει. Και η κρίση και του μεταναστευτικού, αλλά και η κρίση η δική μας του ελληνικού κράτους και της ελληνικής χώρας. Ευχαριστώ για την προσοχή και δίνω το μικρόφωνο στον Καζίμ, ο οποίος θα συμμιλήσει, είναι από την Αφγανική κοινότητα. Έλα να αλλάξουμε για να... Γεια σας και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της συνέντευξης και επίσης εσάς τους δημοσιογράφους. Έτσι όπως περιγράψε ο φίλος μας από την ομάδα Ελεγγύης και επίσης ο Νασίμ και ο φίλος από την κουζίνα, εδώ και αρκετές μέρες οι άνθρωποι αυτοί ζουν εδώ στο πάρκο. Ναι μεν το πάρκο δεν είναι τόπος ή μέρος να μείνουν οικογένεια με μικρά παιδιά, απλώς δεν βρήκανε άλλο καταφύγιο στην πόλη επειδή υπάρχει έλλειψη υποδομών, δεν υπάρχουν κέντρα κράτησης για να πάνε οι άνθρωποι εκεί να μείνουν να περάσουν τις μέρες τους. Βρήκανε καταφύγιο εδώ και πριν λίγες μέρες είχαμε το cocktail control που δεν μπορούσαν να λάβουν χρήματα επίσης. Απ' την άλλη οι άνθρωποι δεν έχουν το κατάλληλο έγγραφο ή τα χαρτιά να μπορούσαν να ενοικιάσουν σπίτι και αυτά όλα τους δημιουργούν πρόβλημα ώστε να βρουν στέγη. Εδώ και δύο εβδομάδες ή τρεις εβδομάδες που είναι εδώ οι άνθρωποι, εμείς από την κοινότητα έχουμε προσπαθήσει με την βοήθεια των πολιτών, με την βοήθεια των οργανώσεων, με την βοήθεια της ομάδας αλληλεγγύης να μπορέσουμε να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το στοιχειώδη, αυτό που χρειάζεται ένα παιδί, αυτό που χρειάζεται μια οικογένεια σε μια σκηνή, σε ένα πάρκο. Όσο μπορέσαμε, προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε. Για μας, για την κοινότητά μας, ως άνθρωποι και ως κοινότητα, μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρει η ειρηνική συνύπαρξη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας όταν υπάρχουν ειδικά οικογένειες και μικρά παιδιά στις γειτονιές μας μέσα σε δημόσιο χώρο, έτσι όπως είναι εδώ το πεδίο το Άριος, να μείνουν οικογένειες και να έχουν ανάγκη να έχουν να αναζητήσουν βοήθεια και εμείς να κλείσουμε τα μάτια μας και να μην τους προσφέρουμε αυτό το μικρό, έστω το μικρό που μπορούμε. Γι' αυτό έχουμε συνεργαστεί με όλους αυτούς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τις καταστάσεις πολέμου. Στη χώρα μας, στο Αφγανιστάν, αυτές τις μέρες υπάρχει κανονικά πόλεμος. Οι αντάρτες, οι τρομοκράτες, είτε είναι οι Ταλιμπάν είτε είναι οι ISIS, μέρα με τη μέρα αυξάνονται και έχουν προκαλέσει ανασφάλεια για τους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εργάζονται, δεν μπορούν να πάνε από μία πόλη στην άλλη. Δεν έχουν χάσει κάθε ελπίδα για την σημερινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν και για το κράτος, αν και υποστηρίζεται από πολλούς από έξω. Όμως δεν έχουν άλλη επιλογή και παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς και φτάνουν στις χώρες της Ευρώπης, στις αναπτυγμένες,
Και όμως, όπως βλέπουμε, η κατάστασή τους τώρα είναι αυτή που όλοι σας έχετε τραβήξει τόσες μέρες από εδώ βίντεο, έχετε δώσει ρεπορτάζ από εδώ και το ξέρετε. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τα όργανα της κυβέρνησης, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λάβουν μέτρα, να έχουν υπόψη τους τους ανθρώπους που φεύγουν από πόλεμο, τους πρόσφυγες, να μην τους αγνοήσουν, να μην τους αφήσουν αβόητοι σε κάποια γωνιά της πόλης. Εδώ έχουν οητήσει αρκετοί πολίτες, όλοι μας και εμείς σαν κοινότητα και όλοι μας και η κυβέρνηση και οι πολίτες, όλοι μας πρέπει να τους πούμε ένα μπράβο, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για την αλληλεγγύη που δείξανε, για την βοήθεια που προσφέρανε όσο μπόρεσαν. Μια γιαγιά μπορεί να δώσει μια εξάδα νερό, δεν διστάζει, το φέρνει, το δίνει. Οποιαδήποτε πολίτη, ό,τι μπορεί, έχουν κάνει εδώ. Έχουμε δει πολίτες που έρχονται εδώ και μας ρωτάνε τι χρειάζονται και αυτά που χρειάζονται φέρνουν για τα μωρά. Ακόμα και έχουν έρθει από τις οργανώσεις που θέλουν καλλιτεχνικές ομάδες, δημιουργικές απασχολήσεις για να περάσουν τα παιδιά τουλάχιστον λίγες ώρες με χαρά. Όλους αυτούς πρέπει όλοι μας να τους πούμε ένα μπράβο και να τους ευχαριστήσουμε. Όσον αφορά τις οργανώσεις που έχουν βοηθήσει εδώ, έχουν περάσει από εδώ πολλές οργανώσεις, λίγο ή πολλοί έχουν βοηθήσει, απλώς αυτοί που έχουν προσφέρει περισσότερο, που τιμάμε στις πρώτες μέρες, ειδικά σχετικά με την υγειονομική κατάσταση, με την υγεία των παιδιών, ήταν το χαμόγελο του παιδιού που ήταν εδώ πολλές μέρες, διέθετε μέσω μεταφοράς για τα παιδιά, έχουν πάρει γύρω στα 20 και περισσότερο παιδιά στα νοσοκομεία, αλλά και αυτοί είχαν αυτή τη δυνατότητα, μας προσέφεραν και τώρα τελευταίες μέρες έχουν δημιουργηθεί εδώ ιατροί από την ομάδα αλληλεγγύης, οι εθελοντές, που αυτοί κάνουν μια πάρα πολύ αξιότιμη δουλειά όλη μέρα. Έρχονται από εδώ από τις 10 η ώρα και είναι εδώ μέχρι 6 η ώρα το απόγευμα και προσπαθούν να βοηθήσουν το κάθε παιδί, την κάθε γυναίκα, το κάθε άνθρωπο που χρειάζεται εδώ, ο ίδια, ειδικά όταν είναι άρρωστος. Νομίζω ότι έχω ξαντλήσει το χρόνο μου και θέλω να σταματήσω, αν και έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω αυτό είναι αρκετό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για την ομάδα της αποθήκης. Τα παιδιά μου έχουν δώσει ένα κείμενο που θα ήθελαν να το ακούσετε. Πριν από αυτό όμως θέλω να πω το εξής. Το πεδίο του Άρεως, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, είναι το χαλάκι που κρύβουμε από κάτω ως πολιτεία ό,τι δεν θέλουμε να βλέπουμε. Απλώς τώρα αυτό βγήκε και προς τα έξω. Και βγήκε και προς τα έξω γιατί υπάρχει πρωτοβουλία αλληλεγγύης που ήρθε να στηρίξει την κατάσταση αυτή. Η ομάδα της αποθήκης λέει ότι χάρη στην αλληλεγγύη της κοινωνίας που ανταποκρίνεται με εκπληκτική αμεσότητα σε κάθε έκκληση της πρωτοβουλίας, καθημερινά διανέμει στους πρόσφυγες ήδη πρώτης ανάγκης από τρόφιμα και ρούχα έως φάρμακα και παιχνίδια. Από το απλό αντικουνουπικό ίσαμε το αναπηρικό καροτσάκι. Τα διάφορα είδη που καταφθάνουν ολιμερείς από κάθε μεριά της Αττικής και όχι μόνο, αποκαλύπτουν τη λειτουργική σημασία της αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης της κοινωνίας απέναντι στο κράτος της αδιαφορίας και της υποκρισίας. Τώρα θα σας πω για την ομάδα Νεφέλη. Η Νεφέλη καταρχήν είναι η αρχηγός της ομάδας μας. Είναι ένα κοριτσάκι 10 χρονών.
και το οποίο δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι εγώ θέλω να παίξω με όλα τα παιδάκια. Άρα ουσιαστικά ο δικαίος είναι και αρχηγός της ομάδας. Η ομάδα με θέλει λειτουργεί σε αυτόν εδώ τον χώρο που βρισκόμαστε. Αυτός ο χώρος καθαρίστηκε, καλύφθηκαν τα καλώδια, τα γυμνά που υπήρχαν πριν φτάσουμε εδώ. Ξεκινήσαμε με 3 βάρδιες την εβδομάδα όπου παιδαγωγοί, θεατρολόγοι, ιστοποιοί, άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδαγωγοί με την γενικότερη έννοια, απασχολούν τα παιδιά καθημερινά, αρχικά 3 φορές την εβδομάδα και τώρα έχουμε αυξηθεί 5 μέρες την εβδομάδα. Αυτό που γίνεται από την ομάδα Νεφέλη είναι ουσιαστικά να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι άσχετα από το που ξεκίνησαν, άσχετα με το που βρέθηκαν, είμαστε εδώ για να παίξουμε μαζί τους και να τους και να μας θυμίσουν μάλλον ότι είναι παιδιά και όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι και τη χαρά. Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω άλλο για να μιλήσει και η Μαρία, θέλω να κάτι για εμένα προσωπικά. Εδώ έχουν κερδιστεί 2 πράγματα. Ένα είναι ότι βρεθήκαμε πολλοί άνθρωποι μαζί προερχόμενοι από τελείως διαφορετικές διαδρομές με ένα σκοπό, την αλληλεγγύη. Και το δεύτερο μεγάλο είναι ότι σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φτάσει εδώ τους είπαμε απλά ότι δεν είστε μόνοι άσχετα με το τι γνωρίσατε στην πορεία σας. Δεν είναι μόνοι, δεν είμαστε μόνοι. Γεια σας. Εγώ θα μιλήσω για την ομάδα των social media και για την ομάδα διανομής. Τα social media, ο σκοπός της γέννησης αυτής της ομάδας ήταν να διευρύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε την πρωτοβουλία, δηλαδή να στέλνουμε κλήσεις, καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει, ανεβάζουμε συνέχεια τις ανάγκες που προκύπτουν μετά από κάθε διανομή και μετά από την ενημέρωση που έχουμε και από την ομάδα υγείας για το ποιες είναι οι ανάγκες σε φάρμακα και σε άλλα προϊόντα. Η ανταπόκριση των ανθρώπων είναι απίστευτη, είναι πολύ μεγάλη. Μας στέλνουν μηνύματα από τη Κέρκη, από τη Θεσσαλονίκη, από το εξωτερικό. Μας ρωτάνε πώς μπορούν να βοηθήσουν. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Και για την ομάδα. Επίσης, εμείς μέσα από την επικοινωνία με τις υπόλοιπες ομάδες ερχόμαστε εδώ, βγάζουμε φωτογραφίες πάντα με την άδεια των προσφύγων και των αλληλέγγυων πριν αθανατήσουμε στιγμές της αλληλεγγύης. Τις ανεβάζουμε, προσπαθούμε να δείξουμε, το έργο των αλληλέγγυων αλλά και το τι συμβαίνει εδώ, η κατάσταση εδώ πέρα. Τώρα και την ομάδα διανομής. Είναι μια ομάδα η οποία 3 φορές την ημέρα είναι εδώ και ουσιαστικά παρέχει φαγητό, δηλαδή μέσω της συνεργασίας με την κουζίνα και ενημέρωση που έχει από την ομάδα υγείας. Δηλαδή όλα αυτό βλέπετε, είναι μια αλυσίδα, όλοι μεταξύ τους υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συνεργασία. Δίνουν φαγητό ανά σκηνή και πολλές φορές σχηματίζεται και ουρά όταν θέλουμε να δώσουμε κάποια, τσάι τέλος πάντων ή φρούτα να μοιραστούν. Έχουν άμεση επαφή με τους ανθρώπους εδώ, με τους πρόσφυγες. Με τη βοήθεια των μεταφραστών από την Αφγανική κοινότητα μιλάνε με τους ανθρώπους σε κάθε στιγμή για τις ανάγκες τους. Συνήθως μας ζητάνε πράγματα και τα μεταφέρουμε στις υπόλοιπες ομάδες. Γενικά υπάρχει ένα φοβερό δίκτυο συνεργασίας και κάθε ομάδα επικοινωνεί με την άλλη. Και τέλος πάντων όλα αυτά είναι κάτι το πρωτόγνωρο και απίστευτο και θα έπρεπε να συνεχιστεί και να το στηρίξουμε. Αυτά. Να τονίσω μία αντιφατική φάση. Από τη μία είναι οι πολιτικές
και της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφτηκε μέσω μιας ζωγραφικής ενός παιδιού ο οποίος μέσα στη βάρκα στα κύματα της θάλασσας από πάνω ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο λέει τα πάντα για την πολιτική, μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης και της Ελλάδας. Φρούριο προς τα έξω, φυλακή μέσα, φρούριο προς τα έξω, αποκλεισμούς, εξαίρεσεις, γκέτο, ξεφτελισμό μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην Ελλάδα. Και από την άλλη, η ανταπόκριση που είχαμε από τον κόσμο, είτε να μας φέρνουν πράγματα, τόνους πράγματα έχουν μαζευτεί, ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα, παιχνίδια, είδες ανάγκες, οτιδήποτε που είχαμε ανάγκη και ανεβάζαμε κατευθείαν και μας έφερνε κόσμος. Στο βαθμό που επειδή υπάρχει, γιατί το προσφυγικό δεν επικεντρώνεται μόνο εδώ στο πεδίο του Άρεως και υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, στο βαθμό που στείλαμε δύο φορτηγάκι στο κέντρο, το μοναδικό κέντρο φιλοξενίας στο Λαύριο, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 300 Σύριοι πρόσφυγες μαζί με τους άλλους 300 που βρίσκονται ήδη εκεί, στείλαμε στην Ενδομένη όπου ο κόσμος μετά από εδώ συνεχίζει το ταξίδι τους προς την Ευρώπη και εγκλωβίζονται εκεί στα σύνορα στη Κιλκής. Στείλαμε στα νησιά του Αιγαίου που φτάνει κόσμος και δεν έχουν τίποτα, μικρές ομάδες, αυτοοργανωμένες ομάδες αλληλεγγύης που τους στηρίζουν και τους παρέχουν κάποιες πρώτες βοήθειες, όπως στη Μυτιλίνη, στη Κό, στη Λέρο, τα στείλαμε και σε άλλες περιοχές. Και αντίστοιχα είχαμε εκατοντάδες, αν μη πω χιλιάδες, κόσμος που περάσανε όλες αυτές τις μέρες, έστω και με μία ώρα προσφοράς, ας πούμε, να βοηθήσει σε μία έμπρακτη αλληλεγγύη, είτε το δεκάωρο από 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ για να οργανώσει όλη αυτή την αυτοοργανωμένη προσπάθεια αλληλεγγύης σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κάτι που εξεπερνά την κάτι λογική, ας πούμε, το κράτος και της πολιτείας, είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο μήνυμα, ένα πράγμα που λέει ότι δεν θα είναι μόνοι οι πρόσφυγες σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις άθλιες συνθήκες που τους καταντήσει οι πολιτικές, αντιμεταναστικές πολιτικές της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ευχαριστούμε τους ομιλητές. Αν θέλετε ερωτήσεις, θα απαντήσουμε. Συμμετέχοντας σε αυτή την πρωτοβουλία αλληλεγγύης και γνωρίζοντας το μεγάλο έργο που προσέφερε η ομάδα υγείας, θα ήθελα μια διευκρίνηση όσον αφορά το χαμόγελο του παιδιού που τέθηκε από τον Καζίμ, από τον εκπρόσωπο της ομάδας υγείας. Ναι, και από τον Καζίμ αλλά και από σένα Μπάμπη, γιατί υπάρχει μια αντιφατικότητα σε αυτά που λέχτηκαν. Εγώ μίλησα για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι σήμερα. Πιο πριν, εικόνα δεν έχω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Το χαμόγελο του παιδιού αυτές τις 9 μέρες έχει έρθει δύο φορές. Τη μία φορά για ένα τέταρτο και την άλλη φορά για μια μετακομιδή. Είναι πολύ λογικό. Κατανοώ την αφγανική κοινότητα, η οποία μπορεί να θέλει να κάνει πολιτική και να θέτει κάποια ζητήματα διεύρυνσης της υποθέσης την οποία μπορεί να έχει. Δεν αδικό και συνδράμω. Αλλά τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει είναι επειδή είμαστε εδώ πέρα επί τόπου. Και όποιος θέλει, πραγματικά μπορεί να μπει και σε λεπτομερέστερες ερωτήσεις ώστε να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού τις τελευταίες 9 μέρες που αναλαμβάνω. Όσον αφορά αυτό, ήταν πριν δημιουργηθεί το ιατρείο εδώ, ήταν σε πρώτες μέρες που είχαμε περισσότερα κρούσματα, περισσότερα άρρωστα παιδιά. Εγώ μίλησα για πρώτες μέρες πριν δημιουργηθεί το ιατρείο εδώ πέρα. Ίσως δεν το γνωρίζουμε, αλλά εγώ μαζί του ήμουνα, εγώ έστελνε διερμηνής μαζί του. Πήρανε 2-3 φορές μαζιμένα παιδιά, 10 και ίσως παραπάνω. Προφανώς όμως, συγγνώμη αν διακόπτω, προφανώς θα μπορούσαν να το κάνουν και τις επόμενες μέρες αυτό και να βοηθήσουν το έργο. Δεν είναι λογικά, δεν είναι προσωπικές στο χαμόγελο του παιδιού, απλά το λέω σαν άποψη δικιά μου ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν και τις υπόλοιπες μέρες και να βοηθάνε. Μετά δεν έχουν συνηθίσει,
Ωραία, άλλη ερώτηση. Όσο για το καινούριο χώρο, όσο ξέρετε εσείς, ξέρουμε και εμείς. Εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί τίποτα για το χώρο και δεν είναι και το ζήτημά μας. Προφανώς και η πρωτοβουλία αλληλεγγύης και οι πρόσφυγες απαιτούμε το αυτονόητο. Φιλοξενία, αξιοπρέπεια, συνθήκες ανθρώπινες για τους πρόσφυγες. Παραπέρα δεν ξέρουμε εμείς, δεν έχουμε δει το χώρο, δεν γνωρίζουμε παραπάνω. Όταν ξεκινήσαμε ως πρωτοβουλία, δεν ξέραμε τι μπορούμε να προσφέρουμε. Μάλλον σκεφτόμασταν να τους πάμε μια φορά από ένα νεράκι. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία έχει καταφέρει να κάνει τάβμα σε αυτό το κομμάτι. Καλύπτει τρεις φορές μαζί με άλλους αλληλέγγυους κόσμους, ας πούμε, όλοι μαζί, τρεις φορές την ημέρα γεύματα. Έχουμε καταφέρει να τους καλύψουμε σχεδόν όλες τις ανάγκες, αλλά το αύριο δεν το ξέρουμε. Συνεχίζουμε εμείς το έργο μας όπως έχουμε συντονιστεί και όπως έχουμε φτιάξει ομάδες εργασίας. Ρούχα, πράγματα έχουμε φέρει, έχουμε στείλει και σε άλλες περιοχές ανέφεραν, αλλά δεν πάμε με τη λογική να δούμε πόσο χρόνο, πόσο κλπ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε σε σχέση με τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκεται εδώ πέρα. Μια ακόμα διευκρίνηση, είπε ο Καζή πριν, ότι δεν έχουμε κέντρα κράτησης για να τοποθετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλλον θεωρώ ότι ήταν εκ παραδρομής, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θέλουμε κέντρα κράτησης, θέλουμε κέντρα φιλοξενίας. Μάλλον αυτό ήταν υποδοχής, εννοούσε, αν και είπε ωραία. Κέντρα φιλοξενίας όμως, δεν είναι κράτησης όπως τα γνωρίζαμε παλιά. Όχι, ωραία. Εξαρτάται πώς το εννοούμε. Στρατόπεδα σε κέντρα σας έχουμε στην Εμεγδαλέζα, στη Κόρινθο και σε διάφορα άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου κρατιόταν ο κόσμος επί 18 μήνες και επί αορίστου και είναι εξευτελισμό και υπάρχουν. Εμείς κέντρο υποδοχής, ανοιχτά κέντρο υποδοχής. Ένα τελευταίο, κοιτάξτε, με υπεράθυπες προσπάθειες τόσο της ομάδας καθαριότητας όσο και της ομάδας υγείας έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να μην έχουμε σοβαρές επιδημίες. Το αναφέρω σε έχει. Υγειονομικά ο χώρος θέλει πάρα πολλά, χρειάζεται πάρα πολλά για να γίνουν, ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα ξεσπάσει κάτι. Σας είπα με λεπτομέρειες ότι τουαλέτες, λόγω χάρη, που είναι το α και το ω σε διαρροϊκό πληθυσμό, έφεραν πριν από δύο μέρες 7. Είχαμε μόνο 2 όλο αυτό το χρονικό διάστημα για 500 άτομα τελειώμενα. Είναι λογικό οι άνθρωποι κάπου να πρέπει να βρεθούν για να κάνουν τις ανάγκες τους. Είναι το πράγμα προβληματικό. Έχουμε καθαρίσει τον χώρο πολλές φορές, έχουμε ρίξει ασβέστη. Πάλι από τον ενόδων, έτσι, της ομάδας πρωτοβουλίας. Από την περιφέρεια δεν έχουμε δει τίποτα απολύτως. Η περιφέρεια είναι παντελώς ακούσα. Τώρα προς το επιδημιολογικό προφίλ έχουμε πράγματι λιγότερες διάρρειες σχέση με πριν, τουλάχιστον τον πληθυσμό ο οποίος μένει πάνω από 5 μέρες εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι τους οποίους τους βλέπουμε και τους γνωρίζουμε πλέον, είχαν έρθει παραγωνιώσεις για στομαχικές διαταραχές πολύ ισχυρές με τη διατροφή που έχουμε συντάξει, το διαιτολόγιο που έχουμε συντάξει και με την παροχή φαρμακευτικής βοήθειας. Βλέπουμε κόσμο ο οποίος είναι εδώ πέρα, δεν έχει πλέον πρόβλημα. Για λοιμόξεων αναπνευστικού δεν έχουμε σοβαρά κρούσματα. Έχουμε μόνο ήπιες λοιμόξεις. Αυτά προς το παρόν. Το τι μπορεί να γίνει σε 3-4 μέρες, δεν είμαστε εδώ να το γνωρίζουμε. Άρα δεν είναι σωστό να ορολογιακή βόμβα. Θεωρώ ότι είναι πολιτικός όρος αυτό. Είναι πολιτικός όρος ο οποίος συνδράμει σε μία διοχέτευση ρατσιστικών αντιλήψεων στην κοινωνία, οι οποίες νομίζω δεν συνάδουν με καμία διαδικασία αλληλεγγύης. Το ορολογιακή βόμβα, το σημενόμενο ορολογιακή βόμβα, ανησυχοποιεί τους πληθυσμούς, χωρίς να γνωρίζουν τι γίνεται.
και καλό πραγματικά όποιον ανησυχεί πάρα πολύ για το τι γίνεται στο πεδίο του Άρεως, να έρθει πολίτης, οποιοδήποτε πολίτης να έρθει ένα πρωί, ένα απόγευμα και να μας βρει στη σκηνή που έχουμε στήσει κάτω η ομάδα της υγείας, ώστε να μιλήσουμε και να το εξηγήσουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς είμαστε 9 μέρες εδώ, πάρα πολλές ώρες, μια χαρά υγιείς είμαστε. Αυτή η ερώτηση έγινε επειδή και απαντήσαμε, δεν έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ακούσει μόνο κάποιες φήμες, τις οποίες δεν ξέρω, δεν θα είναι καλό να τις σχολιάσουμε. Αλλά προεξαγγελτικά τουλάχιστον, ας δούμε ότι έχουμε θερμό καλοκαίρι. Ας μην φτιάξουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί μπορεί να έχουμε θύματα. Αν δεν έχουμε υγειονομική κάλυψη και σύντηση σε 24ωρη βάση, θα είναι προβληματικό. Το λέω μόνο σαν ιονό. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κουτί ανήθικη εδώ. Κουτί ανήθικη υπάρχει εδώ. Thank you.